Βέβαια, θα καλημερίσω και τον κύριο Κοκολάκη και τον κύριο Νικολιδάκη από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, γιατί σήμερα έχουμε κινητοποιήσεις και για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους νωρίς το πρωί. Κύριε, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε καλημέρα, και από Ρέθυμνο και σε εσάς και τους ακροατές σας και στον αγαπητό φίλο Νίκο. Λοιπόν, πριν όμως σας δώσω το λόγο για αυτή σας την κινητοποίηση, γιατί σήμερα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πανελλαδικά βρίσκονται στους δρόμους, υπάρχει ένας τίτλος, ένα site που πραγματικά όχι αποτυπώνει την πραγματικότητα, αλλά έχει και ένα ιδιαίτερο χιούμορ, γιατί έχουμε μπροστά μας και το τριήμερο της αποκριάς και πάει μετά και με το Ισαρακοστή, που λέει «Υπτάμενα». Εντός εισαγωγικών, Σαρακοστιανά, λαγάνα έως 5 ευρώ, χαλβάς 15 και ταραμάς έως 19 ευρώ. Εξωφρενικές οι αυξήσεις φέτος στα εδέσματα, λαγάνα ταραμάς χαλβάς που βρίσκονται στο παραδοσιακό τραπέζι της Σαρακοστής. Πάντως δεν κάνει να ξεχνάμε ότι από σήμερα είναι ανοιχτή για όλα τα άφημη η πλατφόρμα vouchers.gov.gr, Market Pass δηλαδή, έτσι ώστε κάποιοι να καταφέρουν να ενισχυθούν όσο ενισχυθούν και ό,τι πάρουν. Μα 22 είναι ευρώ το μήνα, εντάξει. Θα καταφέρουν να πάρουν λίγο λαγάνα, λίγο χαλβά, με λίγο ταραμά, λίγο το άλλο, αλλά θα κάνουν ένα συνδυασμό. Λοιπόν, χαμογελάτε, γελάτε, τι κάνατε, έτσι ένιωσα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε παρά να γελάσουμε. Με τα 22 ευρώ το μήνα, το μόνο που μπορούμε να αγοράσουμε όλοι εμείς, και δεν μιλάω για τους ξενοδοχοϋπάλληλους, και να κάνω μια διόρθωση πάνω σε αυτό, κυρία Δουλγεράκη, αν μου επιτρέπετε. Σήμερα δεν διαδηλώνουν μόνο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Διαδηλώνουν όλοι οι εποχικά απασχολούμενοι. Ωραία. Δεκτό. Να το διορθώσω ευρώ, και να το λέω κι εγώ έτσι. Με τα 22 ευρώ που βγαίνει το βάουτσερ το μήνα, που λέτε, τις πρώτες 10 μέρες θα μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί. Τις υπόλοιπες δεν μιλάμε για λαγάνες, για χαλβάδες και γενικά για σαρακοστιανά. Μιλάμε για ψωμί. Εμείς όλοι οι εποχικά απασχολούμενοι, που αν θέλετε από τον τέλος Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου είμαστε αυτοί που φέρνουν πραγματικά λεφτά στην Ελλάδα, είμαστε σημαντικοί. Από τον Οκτώβριο μέχρι πάλι τον τέλος Απριλίου είμαστε στο καλάθι των αχρήστων για την κυβέρνηση. Αόρατη. Δεν θα έλεγα στο καλάθι των αχρήστων, αόρατη. Το ίδιο πράγμα είναι. Όταν ο κάθε εργαζόμενος δεν έχει να ζήσει, δεν θέλουμε να πλουτίσουμε, κυρία Δουλγεράκη. Θέλουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς την περίοδο που δεν δουλεύουμε. Πείτε μου έναν εργαζόμενο που δεν θέλει να δουλεύει. Γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι είμαστε τεμπέληδες εμείς οι εποχικά απασχολούμενοι και έχουμε μάλιστα τα επιδόματα. Ποια επιδόματα? Των 3 μηνών τα 4 κατοστάρικα, 4,38 για την ακρίβεια. Ποιος ζει με αυτό το μισθό? Ποιος ζει με αυτές τις απολαβές? Για να καταλάβουμε κι εμείς. Κύριε Κοκολάκη, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όπως αναφέρατε στο ρεπορτάζ σας, ότι πραγματικά η ακρίβεια σε καθημερινά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης υπάρχουν καθημερινές ανατιμήσεις, όπως είπατε, με τη λαγάνα, με τον ταραμά και όλα αυτά. Αναλογιστείτε εμάς τους εποχικούς εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε εισόδημα μηδέν. Το Ταμείο Ανεργίας έχει τελειώσει τον προηγούμενο μήνα. Εάν πάνε όλα καλά, και ευχόμαστε και θα πάνε καλά, ο τουρισμός θα αρχίξει από τον Απρίλιο και μετά, οι περισσότεροι όμως ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πιάσουν δουλειά το Μάιο. Καταλαβαίνετε σε τι τραγική κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει την έξοδό της από τα μνημόνια. Έχουμε φύγει από την ενισχυμένη ευρωπαϊκή εποπτεία. Βλέπουμε όμως τους μνημονιακούς νόμους να εφαρμόζονται κανονικά. Βλέπουμε η κυβέρνηση να απορρίπτει τις ερωτήσεις και επερωτήσεις που κάνουν τα κόμματα όσον αφορά την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας
και να επανέλθει προμνημονίου εποχή. Είδαμε ότι την τελευταία τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα απορρίπτηκε και αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα για μας τους εποχικούς είναι τραγικά και βλέπουμε δυστυχώς και την τελευταία, πριν δύο μέρες, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσιώτης, κατέθεσε και αυτός επερώτηση. Είδαμε τον υφυπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου, να μας διαβάζει τον νόμο στη Βουλή. Είδαμε να λέει ότι η εποχική διαπασχόληση πρέπει να προσαρμόζεται στην εργασία και είπε το τραγικό ότι τα καρσόν, λέει, που δουλεύουν στα νησιά θα μπορέσουν το χειμώνα να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού. Πραγματικά, όταν έχουμε τέτοιες φθηνές δικαιολογίες από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια απαξίωση για τους εργαζόμενους, τους εποχικούς εργαζόμενους της χώρα μας. Mm. Βλέπουμε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Στις 27 του Σεπτέμβρη που κατέβηκε εδώ ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά από δική του πρόσκληση και ήταν παρόν ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το Εργατικό Κέντρο, μας είχε υποσχεθεί τότε ότι θα μας έβλεπε το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρόν. Άρα αθέτησε την υπόσχεση ένας πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα, βλέπουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας κολλησιεργεί τη διαδικασία της να γίνει σύμβαση, η κλαδική συλλογική σύμβαση γενικώς υποχρεωτική. Έχει υπογραφεί αυτή η σύμβαση από το Δεκέμβριο που προβλέπει αυξήσεις της τάξης του 10,5% και δεν έχει γίνει ακόμα υποχρεωτική. Από την άλλη όμως προσπάθησε να συνεδριάσει το ΑΣΕ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, που αυτό είναι αρμόδιο για να κάνει τις συμβάσεις υποχρεωτικές, για να φέρουν εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει και δεν θέλουν να στηρίξουν τους εποχικούς εργαζόμενους.